δεν δουλεύουμε υπεροριακή εργασία και Σαββατοκύριακα. Κανείς υπάλληλος. Δημιουργούν προβλήματα παντού. Ναι. Στη μεταφορά πάνω, σταματάμε. Δεν μπορούμε, αυτό το καράβι να τελειώσει σε 4 μέρες, θα τελειώσει σε 14. Όταν σταματάει 2 η ώρα τη δουλειά. Και όλα αυτά τελικά μεταφέρονται στον τελικό καταναλωτή. Άρα λοιπόν είναι αρνητικό για τον τελικό καταναλωτή. Αλυσιδωτά προβλήματα στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων και στο Ηράκλειο, λόγω της κινητοποίησης των εργαζομένων στο λιμάνι του Ηρακλείου, με βασικό αίτημα την άμεση υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και το 2018, κάτι που αν και είχε εξαγγελθεί, αυτό φαίνεται ότι έχει κολλήσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και εν ώψη του νομοσχεδίου για τις υποπαραχωρήσεις, εμάς κάτι μας φοβίζει. Τώρα έχουμε εμπλοκή. Έχουμε προβληματιστεί. Καταλαβαίνετε ότι τη στιγμή που δεν τα υπογραφεί η συλλογική σύμβαση ως έχει, έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Και όλα αυτά στο πλαίσιο αποχής διαρκείας από την εργασία του Σαββατοκυριακού αλλά και της περιοριακής απασχόλησης που συνεχίζεται σε 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας μας, μεταξύ αυτών και του Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν τα χρήματά σας. Σαφώς. Σαφώς και κινδυνεύουν τα χρήματά μας. Αυτό είναι αιτία πολέμου. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. 2,5 ώρα σταματάμε. Η δουλειά μέχρι να ξεκινήσει έχουμε σταματήσει. Και πρέπει οι άνθρωποι να πληρώνονται. Άμα δεν τρως, δεν δουλεύεις. Ήδη ο επιχειρηματικός κόσμος και σε τοπικό επίπεδο πληρώνει ακριβά το οικονομικό μάρμαρο, καθώς λόγω της εμπλοκής που φαίνεται να υπάρχει, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι σταματούν την εργασία τους το μεσημέρι, με συνέπεια η εκφόρτωση των εμπορευμάτων τους να γίνεται με αριθμούς χελώνας. Συνέπειες οι οποίες θα είναι αισθητές και στους τελικούς καταναλωτές. Σαν επιχειρηματίες είμαστε μαζί τους. Όμως μέσα από αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται και σε εμάς πολύ μεγάλα προβλήματα, διότι καθυστερούμε τις εκφορτώσεις, πληρώνουμε πάρα πολλά έξτρα χρήματα στο καράβι, επειδή παραμένει στο λιμάνι πάρα πολλές μέρες πάνω από το κανονικό του. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Πολλές χιλιάδες ευρώ. Οποιοδήποτε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων που αφορά το εργατικό προσωπικό, την ανανέωση του εξοπλισμού και λοιπά θέματα λειτουργίας του οργανισμού λιμένους πρέπει να λυθούν άμεσα γιατί επηρεάζουν την οικονομία της Κρήτης. Δυστυχώς από φέτος που την υποχρέωση αυτή την έχει λάβει το Υπουργείο Οικονομικών δεν έρχεται να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Είναι λοιπόν λογικό να απέχουν από τις υπερορίες και τα Σαββατοκύριακα από τη στιγμή που δεν πληρώνουν. Ήδη υπάρχει συνεννόηση και με την Ομοσπονδία και με το Σωματείο να υπάρξει μια παρέμβαση, επιτέλους να γίνει το νόμιμο. Το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να αδιαφορεί για το αν λειτουργούν τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας τα Σαββατοκύριακα, αλλά και όλες τις ώρες του 24ωρου. Δείχνει να πιστεύει ότι τα λιμάνια της χώρας είναι τυπικές δημόσιες υπηρεσίες και όχι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για την εξυπηρέτηση των επιβατών και τη μεταφορά εμπορευμάτων σε περιοχές που εξυπηρετούν τα νησιά και την ενδοχώρα. Το επόμενο βήμα σας, εάν τελικά δεν δείτε φως. Κλιμάκωση. Σε συνεννόηση πάντα με την Ομοσπονδία θα μπουν στο χορό και τα δύο μεγάλα λιμάνια.